κακιά ειρήνη είναι καλύτερα παρά το πόλεμο. Η Ευρώπη και τα Βαλκάνια δυστυχώς δεν άφησαν τους πολέμους στον προηγούμενο αιώνα και το ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μην μπορώντας να πιστέψουν το πώς οι ζωές των συγγενών τους άλλαξαν από τη μία μέρα στην άλλη λόγω του Ουκρανο-Ρωσικού πολέμου, ακόμα μία συγκέντρωση συμπαράστασης στο λαό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στην πλατεία δικαστηρίων, η οποία διοργανώθηκε από ευαισθητοποιημένους χανιώτες. Βρίσκομαι εμείς εδώ στη πλατεία. Η πατρίδα μου Ουκρανία καίεται από τους ρώσικους βομβαρδισμούς όμως. Και εγώ σαν μάνα, σαν γυναίκα, σαν γιαγιά, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στις ρώσικες μαμάδες. Σας παρακολούμε, πάρτε τα παιδιά σας πίσω από την Ουκρανία. Και άμα μέχρι τώρα θα έπρεπε να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν το πόλεμο, τώρα έρχεται και πείνα. Και άνθρωποι αρχίζουν και πεινάνε, δεν έχουν τι να φάνε. Είναι τραγικό. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια ειρήνης, η Ευρώπη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη και η δημοκρατία και η ελευθερία που είχαμε κατακτήσει με ένα νέο Χίτλερ. Ένα Χίτλερ ορμόμενο από τη Ρωσία αυτή τη φορά. Από το κόκκινο σταυρό, αν μπορεί, θα βοηθήσουν να... θα έρθουν να πάρουν τους νεκρούς, τους Ρώσους. Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα εδώ και χρόνια δεν αντέχουν να βλέπουν τους συμπατριώτες τους να σκοτώνονται και να γίνεται προσπάθεια κατοχής της πατρίδας τους από τη Ρωσία. Κανένα να ενοχλεί το κράτος, όποιος είναι, να του δείξει, να του κάνει κομάντο πώς να ζεις, τι να φας, τι να τραγουδάς, τι να φοράς ρούχα, πού να πας. Αυτό είναι ελευθερία. Τα νέα παιδιά, όπως οι 17χρονοι που μίλησαν χτες στα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούν να πιστέψουν πως η χώρα τους έφτασε σε τέτοιο σημείο και ζητούν από τους Ρώσους να αποχωρήσουν και από τους Ουκρανούς να μην υποχωρήσουν. Θα ζητούσα να μην κάνουν πίσω και όλοι οι άνδρες οι οποίοι είναι εκεί πέρα και πολεμάνε για μας να μην σταματήσουν και να μην φύγουν για τίποτα. Πάμε σε πόλεμο για κανένα απολύτως λόγο. Τσακωθήκαν δύο χώρες που δεν έπρεπε να έχουν τσακωθεί. Οπότε θα παρακαλούσα να πάρουν πίσω τους στρατιώτες. My country is suffering from Russian aggression last 8 years. First invasion of Russia to Ukraine happened in 2014. This is not new. And the whole world need to finally wake up and to see what is happening. Ζητάμε την ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί αυτά τα βίντεο που βλέπετε δεν είναι ακόμα τίποτα από αυτά που βλέπουμε εμείς, έτσι, από αυτά που ακούμε από τις συγκινήσεις μας. Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες υπέρ της ειρήνης και κατά του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου συνεχίζονται και σήμερα το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Τώρα πια σκέφτονται μακάρι να ζήσουμε. Δεν σκέφτονται το αύριο, σκέφτονται αν θα έρθει την επόμενη στιγμή, θα είναι ζωντανή ή όχι.